Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, όχι, καλό μήνα θα πούμε σήμερα. Είναι η πρώτη μέρα του Φλεβάρη, σήμερα Πέμπτη. Και είπαμε να μπούμε έτσι δυνατά και όμορφα στον μήνα αυτό με μια εκπομπή από αυτές που και εμείς ξέρετε που τις δουλεύουμε καθημερινά και προσπαθούμε έτσι να δώσουμε ένα ωραίο στίγμα για να ακούτε όμορφα και διαφορετικά πράγματα. Είναι από αυτές τις εκπομπές που λέμε ότι ξεχωρίζουν. Έχει δηλαδή ανοίξει η καρδιά μας και περιμένουμε πώς και πώς να αρπάξουμε εδώ την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τους καλεσμένους μας. Το θέμα λοιπόν το σημερινό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και είναι και σπουδαία τα πρόσωπα που φιλοξενεί η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Να πούμε ότι η εκπομπή μεταδίδεται καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 10 και σε επανάληψη από τις 2 μέχρι τις 3 μετά τα ξημερώματα, για να πιάνει και τις ζώνες του Ειρηνικού και του Ατλαντικού, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Λατινική Αμερική και από την άλλη όλη την Οκεανία. Και να πούμε ότι στο μικρόφωνο είναι ο Νικόλας Αγγελίδης, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου και η Παϊσία Κραμβουσανού είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Πάμε να δούμε ένα θέμα πολύ λεπτό, πολύ δύσκολο, πολύ έντονο και πολύ σπουδαίο. Θα την επαναλάβω αυτή τη λέξη. Θα φτάσουμε μέχρι την Κρακοβία σήμερα για να συναντήσουμε εκεί έναν μαχητή του Δημοκρατικού Στρατού, τον κύριο Ευάγγελο Τσαχουρίδη, ο οποίος είναι σήμερα 93 ετών. Μυαλό ξηράφι. Πιο πολύ στροφάρι από το δικό μας, θα τον ακούσετε σε πολύ πολύ λίγο. Μαζί μας είναι και ο ιστορικός Πέτρος Λιάμπης, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλη αυτή την περίοδο, την περίοδο της κατοχής, με όλο το συμφερτό που συνεπάγεται αυτή η δύσκολη περίοδος για την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, στην πορεία βέβαια την μεταξέλιξη και του αγώνα της αντίστασης και βέβαια την μετεμφυλιακή πολύ δύσκολο κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας περίοδο, η οποία έχει και την εξέλιξη αυτή, δηλαδή την πολιτική προσφυγιά. Και εκεί θα πάμε, στην πολιτική προσφυγιά και πώς αυτός ο άνθρωπος που έφυγε άρον-άρον από την Ελλάδα, που πολέμησε για την Ελλάδα, ο Ευάγγελος Τσαχουρίδης, βρέθηκε σε μια άλλη χώρα, στην Πολωνία, για να στήσει το βιό του, να στήσει τη ζωή του, με όνειρο πάντα αυτό που λέγανε μεταξύ τους όλοι οι πολιτικοί πρόσφυγες, τσουγκρίζοντας κάθε Κυριακή τα ποτήρια τους. Καλή πατρίδα. Πέτρο Λιάπη και κύριε Ευάγγελε Τσαχουρίδη, καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα σας. Κύριε Ευάγγελε, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε από τον Πέτρο για να μας κάνει έτσι να σας προλογίσει, να πει δύο πράγματα για εσάς, γιατί δεν θα είναι ωραίο να τα λέτε μόνος σας. Εγώ και εμείς θέλουμε να μας αφηγηθείτε τη ζωή σας. Και έτσι λοιπόν με τον Πέτρο να ξεκινήσουμε λίγο για το πώς φτάσατε μέχρι την Κρακοβία, όχι εσείς, αλλά πώς ήταν τα δεδομένα εκείνη τη χρονική περίοδο στην Ελλάδα και φτάσαμε σε αυτό το σημείο να έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου μας να βρίσκεται εκτός ελληνικών συνόρων στην πολιτική προσφυγιά. Πέτρο μου. Καλημέρα Νικόλα και σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ που με τιμάτε ακόμα μια φορά σαν ερευνητή και η εκπομπή σου που είναι τόσο σημαντική και πραγματεύεται τη διασπορά των Ελλήνων. Αυτή έχει και πολλά αίτια, γεννησιουργούς αιτίες η διασπορά. Κυρίως είναι οικονομικοί οι λόγοι που διώχνουν τους ανθρώπους από την πατρίδα. Αλλά πολλές φορές είναι και πολιτικοί. Πολιτικοί λόγοι που καθιστούν αδύνατη τη συμβίωση στη χώρα. Είχα κάνει λοιπόν μια μικρή έρευνα να δούμε ποια είναι το μότους, δηλαδή ποια είναι τα συνθήματα, τα κύρια που πραγματεύεται η κάθε χώρα. Σε πολλές χώρες ισχύει το «ισχύς εν τη ενώση». Σε άλλες χώρες, και αυτή είναι μια πληθώρα, η ελευθερία ή θάνατος. Κάποτε στη χώρα μας ήταν «η ισχύς μου η αγάπη του λαού», σαν εθνική φράση. Έτσι λοιπόν, στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έχουμε κάποιες πρωτιές. Είμαστε οι πρώτοι στο διχασμό, οπότε από αυτό προκύπτουν συγκρούσεις, πολεμικές συγκρούσεις δηλαδή με
μεγάλες απώλειες, ίσως οι μεγαλύτερες που γνώρισε η χώρα από το 1830. Στις αρχές του εμφυλίου εντοπίζονται διαιρέσεις μέσα στην ελληνική κοινωνία που ξεκινούσαν και από την εποχή του εθνικού διχασμού και οξύνθηκαν στην περίοδο της κατοχής. Μια κατοχή που για τη χώρα μας ήταν παράξενη. Τρεις χώρες επιτέθηκαν στη χώρα μας και την κατέκτησαν. Σαν ρίζες της, αυτής της διαμάχης, της εμφύλιας διαμάχης που προέκυψε, μπορούν να θεωρηθούν η απαρχή τους είναι οι συγκρούσεις ανάμεσα στις αντιστασιακές οργανώσεις της κατοχής. Σε αυτά έχουμε άνθρωπους που δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και από τους μεγαλύτερους στρατηγούς και αξιωματικούς έκαναν ο καθένας τη δική του οργάνωση. Δηλαδή έχουμε ένα παράδοξο να μην δουλεύουν όλοι μαζί σε συνεργασία. Έχουμε βέβαια και συνεργασίες μεγάλες όπως υπήρξε το ΕΑΜ. Όμως οι περισσότεροι έκαναν τη δική τους παντιέρα. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να μπω σε μια ιστορική ονομάτων γιατί δεν θα συγκρατήσει ο κόσμος τίποτα, να φανταστώ έτσι, Νικόλα. Ναι, ίσως για να μην μπερδέψουμε λίγο κάποια πράγματα, να δώσουμε ένα στίγμα, θα έλεγα εγώ, Πέτρο. Ναι, ακριβώς. Βλέπουμε το διχασμό στα πιο μικρά μόρια της ελληνικής κοινωνίας που κάνουν δύσκολη τη συμβίωση των ανθρώπων. Αυτές οι έρηδες στις μεγάλες πόλεις στην αρχή είναι ιδεολογικοπολιτικές. Αλλά στις μικρές κοινωνίες επισέρχονται προσωπικές διαφορές, έρηδες, οικονομικές, αισθηματικές, διαφοσκοτόπια. Έτσι διαχωρίζονται σε πολύ μεγάλο βάθος οι μικρές κοινωνίες και πιστεύω από εκεί ξεκινάει, δηλαδή ο διχασμός στο άκρο ναότων. Πιστεύω ότι εκεί ο Βαγγέλης θα μπορεί να μας οδηγήσει ποιοι ήταν οι λόγοι που εκείνον τον ανάγκασαν να εναντιωθεί στην υπάρχουσα κατάσταση και να θελήσει να πάρει τη ζωή του στα χέρια του. Ναι. Κύριε Βαγγέλη. Ακούω. Και εμείς σας ακούμε. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή που είμαστε συνδεδεμένοι έτσι και εξ αποστάσεως μαζί σας και ας ξεκινήσουμε από αυτό που είπε ο Πέτρος, δηλαδή να πάμε τα πράγματα πίσω, να τα πάρουμε χρονικά έτσι και να μας πείτε πώς ενταχθήκατε εσείς στο κομμάτι της αντίστασης, πώς έγινε το ξεκίνημα ας πούμε τη συμμετοχή σας, αν δεν κάνω λάθος, αρχικά στην ΕΠΟΝ και στη συνέχεια στο Δημοκρατικό Στρατό. Αετόπουλα. Σας ακούμε. Λοιπόν, αρχίζω. Καλημέρα σας, όλους, στην Ελλάδα, το ράδιό σας, η φωνή της Ελλάδας. Λοιπόν, λέγομαι Τσαχουρίδης Ευάγγελος, γεννήθηκα στην Πορτοκόβη το 1930 από φτωχή οικογένεια Γεωργή. Ο πατέρας του ήταν ψάρης. Ήταν από το ΚΑΣ, το χωριό για Λαγούκια. Πήγα και το είδα. Λοιπόν, δούσαμε από τη Γεωργία, από τα χωράφια και μια Ελλάδα, φτώχεια. Το 1936 με τη δικτατορία άρχισα το σχολείο. Λοιπόν, έλυσα τη δικτατορία του Μεταξά. Και θυμάμαι καλά. Είχα έναν εξάδελφο, ήταν κομμουνιστής επαγγελματίας. Κομμουνιστής επαγγελματικά. Αυτός κρύβεσταν. Και ήταν, μπήκε φυλακή, το κλείσανε στη Θεσσαλονίκη, στο Γετσούκουλε, μου φαίνεται. Εκεί τον πήγε ο πατέρας μου και τον είδε, είχε το κελί του νερό, μέσω νερό ήταν. Γύρισε ο πατέρας μου και έκλαιε. Λοιπόν, αυτή, τη θυμάμαι καλά αυτή την δικτατορία, στο σχολείο μας υποχρεώνα να γίνομαστε μπλε ρούχα, κάθε Κυριακή μας βάζανε σειρά, όλο το σχολείο και πήραμε στην εκκλησία, πάντα ένας έλεγε το πατέρι μου,
Εγώ δεν είπα ποτέ. Ο πατέρα ήταν δίπλα πάντη. Λοιπόν, αυτά είναι τώρα μία. Με το 39, το 40 αρχισε ο πόλεμος. Το σχολείο μας έκλεισε. Και το σχολείο εγώ πήρα χωρίς βιβλία, χωρίς μια πλάκα είχα και έγραφα και έδινα. Όταν άρχισε ο πόλεμος έγινε επιστράτευση και πήγα σχεδόν όλοι από το 30 κλάση μέχρι το 39, όλοι οι φαντάροι. Λοιπόν, οι φαντάροι περνούσαν από το δημόσιο από το 14, από την Πυρβλεβαΐδα προς την Κοζάνη. Εκεί τη νύχτα κατεβαίναμε με το νερό και το ζήναμε νερό οι γυναίκες οι δαγκάλες. Λοιπόν, ήταν και ο άντρας της αδελφής του φαντάρος. Αλλά την κατοχή, τον πόλεμο της Ιταλίας, το θυμάμαστε πως έγινε, διηγήσαν οι Ιταλοί και τη βοήθησαν οι Ιεβανοί τον Απρίλιο. Επιτέθηκαν την Ελλάδα μέχρι να βγει 20 Απριλίου. Και ήρθαν, κατέλαβαν όλη την Ελλάδα, αλλά πολύ δύσκολα. Η Ελλάδα κράτησε από όλα να κράτησε περισσότερο, ιδιαίτερα η Κρήτη. Το χωριό μας ήρθε πρώτη φορά Γερμανούς, είδα με μια μοτοκλέτα 3 κιλό. Ήταν 3 Γερμανοί, ο ένας ήταν στο καλάθι που λέγουμε. Είχε το προπολιβόλο, κουρτούρα, είχε μπροστά. Εκεί είστε στο χωριό μας και το χωριό σαν να παραδόθηκε. Λοιπόν, και άρχισε η κατοχή. Κατοχή, βάρβαρη κατοχή. Βάρβαρη κατοχή. Η πιο χειρότερη, το ίδιος για την Ελλάδα ίσως. Και η χειρότερη από την Τουρκική. Λοιπόν, στο χωριό μας ήταν πολύ αριστερό πάντα. Τη λέγανε μικρή Μόσχα. Ακόμα από το 1933 οι χωριανοί μας απόπλησαν την αστυνομία. Έχουν δικαστεί πολλοί στη φυλακή και αλλά μεταξύ άλλων και ο ξάδελφός του Κώστας Τσαχουρίδης Φόλος. Κάθανε φυλακή το 1933, είχαμε κόκκινο πρόεδρο. Αυτή η κουβλή οργάνωσαν το ΕΑΜ. Μάμε, έβραζε εκεί ο ΕΑΜ. Αλληλεγγύη, ΕΤΑ, ΕΠΡΟΝ, εγώ, όλοι ήταν οι μεγαλύτεροι, ήταν σχεδόν 95% στο χωριό μας το ΕΑΜ. Ο πατέρας μου ήταν στην ΕΤΑ. Και στην αλληλεγγύη μάζευαρε πρόσφυγα για το για τους ατυλαίους φαινιστούδες. Λοιπόν, εγώ γράφτηκα τα ετόπουλα στο χωριό, δημιουργήθηκε ο ΕΑΜ, δημιουργήθηκε το ΡΕΛΑΣ. Οι κομμουνιστές ήταν επικεφαλής. Ήταν επικεφαλής του ΕΑΜ, ήταν ο Μίσος Παρσανέλης. Το χωριό μας ήταν σχεδόν 95% στο ΕΑΜ. Είχαμε 5 οικογένειες που ήταν οι άντρες τους γυναίκες. Ήταν παουκίδες, πέρασαν στην ΠΑΟ. 5 οικογένειες, 2 αδέρφια και 3 άλλες. Ας θυμάμαι τα ονόματα, ο Πέτρος θα έχει τα ονόματα οπωσδήποτε εκεί πέρα. Λοιπόν, το χωριό μας μάζευαν ψητάρια αυτά τρόφιμα και στέλνανε τον Ελλάς. Ήταν το χωριό που τροφοδοτούσε τον Ελλάς. Ήταν ένας μεντεφίδης, Τάσος υπεύθυνος, πάντα έφερνε με κάρα ψητάρια στα χαλαμπόκια και τα πήγαινε από το χωριό μας σε μια χαράδα εκεί, τα φόρτωνα στα μουλάρια και τα παίρνανε. Στο χωριό μας πάντα υπήρχε ένας αντάκτης, λέγαμε φούραρχο. Ήταν
ο Σβαραφίδης Στυλιαρός. Αυτός, τα τρία βολισκά στο αυλόγο το χωριό, φύγανε, έμειναν καμιά 15-20 οικογένειες στο χωριό. Στα ετόπουλα που ήμασταν 11, έμεινα μόνο εγώ. Και είχα, και δώσανε καθήκοντα, όποιος έρχεται στο χωριό ξένος, να ειδοποιήσω το φούρνο. Και αυτή τη δουλειά την έκανα συνέχεια. Πιάσαμε πάρα πολλούς. Ερχότανε δίθεν μελώνες, κουβιάπουλους και αυτά, ήταν κατάσταση. Δεν μπορούσαν να τι γίνεται στο χωριό μας. Αυτούς, εγώ αμέσως έτρεχα, ειδοποιούσα τον φούραθο, τους άφηνε, ερχότανε στην κέντρο της χωριού και εκεί τους έπιανε. Κύριε Βαγγέλη, ορίστε. Να σας ρωτήσω μόνο, αυτό που μας περιγράφετε τώρα, σε τι ηλικία είσαστε εσείς και αυτή η κατάσκοπη... Ναι, πείτε μου. Τότε είμαι 13 χρόνια, 12-13 χρόνια. Ωραία. Και οι κατάσκοποι που μας λέτε, αυτοί ήταν Έλληνες. Ήταν Έλληνες και φτιάχαμε και έναν Ιταλό. Μάλιστα. Ρούχα επιμέρους. Αυτοί ερχότανε, ήθελε πουλάνε ξυλικά τίποτα και να πάρουν πληροφορίες. Όμως μόλις μπέρα στο χωριό, εγώ τους γνώριζα όλους τους ξέρους. Μόλις έρθει να ξέρω, ειδοποιούσα μέσα στο βούραχο. Αυτός τους άφηνε και τους έφτιανε πάντα στο κέντρο του χωριού. Και τους έστελε στα λιδρά ένα χωριό, κούτσουλα και τα βουνά μας. Θυμάμαι ένας Ιταλός, διδένος με ο άσπα ρούχα ωραία, και εκείνο τον πιάσαν. Έναν ελασίτη έφαγε και ξύλο. Αυτός ήταν άρρωστος, λέτε, και πήρε άδεια πληροφορίας και πέρασε από το χωριό μας και κάπου πήρε στο σπίτι του φέντε. Πήγαινε όξα από το χωριό, πάντα εγώ τον είδα, ειδοποίησα τον φούργαχο και τον έφτιαξε. Δεν μαρτυρούσε ότι είναι ελαχίδης, φοβόταν. Και τον στείλανε απάνω στο Λιβερά, εκεί μαρτύρησε ότι είναι ελαχίδης. Λοιπόν, όλοι το χωριό μας ήταν πάνω από 150 ελασίτες και εθνικό Ελλάς. Ήταν Λιβούρης και Λιεπόη, τα πούμε με τα φουλιογούδε με το πόλεμο, εκεί το 43 σκοτώθηκε ο Ξάρφος, ο Φόλος. Ήτανε, μετάφερνε κάτι από το Βέρμιο προς το Σιάσκο. Και πέσανε σε νεύρα, έτσι λέγανε. Και σκοτώθηκε. Εγώ έχω άλλη γνώμη, τα έχω γραμμένα. Ο Πέτρος τα ξέρει οπωσδήποτε. Το χωριό μας στον Ελλάδα. Πέτρο, θες να προσθέσεις κάτι πάνω σε αυτό? Ναι, στην ουσία έχουμε μια που μιλάει για αυτό ο κύριος Βαγγέλης Σακουρίδης. Να πούμε ότι σε εκείνη την περίοδο στη χώρα μας αρχίζουν και φαίνονται κάποιες κεφαλές, κάποιοι κουμανταδόροι. Δηλαδή, στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε τον Αντώνη το Φωστερίδη, τον Άντων Τσάους. Εκεί της οργάνωσης ΠΑΟ που έχει πολλές εμπειρίες ο Βαγγέλης. Έχουμε στη Θεσσαλία τον Γρηγόρη το Σούρλα, έχουμε στη Πελοπόννησο και ιδιαίτερα στη Λακωνία το Γιάννη το Παυλάκο. Είναι άνθρωποι δηλαδή που αρχίζουν και σπρώχνουν τα πράγματα στα άκρα. Εκεί λοιπόν είναι μια περίοδος αυτή που έχει χαρακτηριστεί σαν λευκής τρομοκρατίας και εκεί επισέρχεται στις μικρές κοινωνίες ο διχασμός και τα μέρη. Ήδη ανέφερε ο Βαγγέλης ότι στο χωριό του υπήρχαν και κάποιοι παουτζίδες, κάποιες οικογένειες. Και εκεί η έρηδα αρχίζει και μπαίνει μέσα στο χωριό. Παουτζίδες, και με την απελευθέρωση πούμε... αρχίζει και εκρήγνεται. Ναι, παουτζίδες... Εκεί θα είναι καλό να μας πει ο Βαγγέλης το κομμάτι εκείνο που έχει ζήσει. Ναι. Παουτζίδες, να πω απλά εγώ ότι είναι Πανελλήνιος Απελευθερωτική Οργάνωση και η δράση της λίγο πολύ, αν διαβάσετε και μελετήσετε, είναι γνωστή ποια ήταν. Λοιπόν, κύριε Βαγγέλη. Λοιπόν, θα σας πω για τις παουτζίδες. Το χωριό μας δίπλα είναι ένα χωριό 3 χιλιόμετρα, το λέγανε Μαυροδέντρη, το λένε πάλι Μαυροδέντρη. Εκεί
Η μισή ήταν Καυκάση, η άλλη ήταν Τουρκόφωνη. Μιλούσα τουρκικά. Αυτοί όλοι δημιούργησαν, πέρασαν στην ΠΑΟ, τη φασιστική οργάνωση, οι εγκληματίες. Ήταν όλοι σχεδόν οι Τουρκόφωνοι πέρασαν στην ΠΑΟ. Εκεί μια μέρα ήρθε η διδασκάλα μου για Ευγενία Κουσίδηλο, όταν ήταν διδασκάλα μου στη δεύτερη τάξη. Ο Φαγαντίδης ήταν διευθυντής του σχολείου μας. Έμενε στο Μαύρο Λέντρι. Και ήθελε αυτή η διδασκάλα να συνδεθεί με τον διευθυντή της. Δεν ξέρω τι ήθελε και με πήρε μαζί της. Και μόλις μπήκαμε στο χωριό, μας πιάσανε τρεις και άρχισαν να με βέρνουν εμένα, εγώ γύριζα γύρω-γύρω την Ευγενία, αυτός με χτυπούσε ένας, τον λέγανε Καπιτάν Ιακίν. Καπιτάν Ιακίν. Ήρθε ένας παπάς και αυτός με την καραπίνα, μόλις είδαμε τον παπά, σταματήσαμε και ο παπάς με ρωτάει πώς σε λέει, ο Ψαχουρίδης, λέει του Ψάχου το παιδί σου, λέει, αφήστε το λέει. Και μας άφησαν, μας συνδέλευαν μέχρι το σπίτι του Παναγίου, ήθελε μας συνδέλευαν μέχρι τα σύνορα. Αυτή η παροφίδες εκεί ήταν ο καπιτάν Παντελής λεγόμενος. Ήταν ο συμμορίδης ο αρχηγός, ήταν ο καπιτάν Παντελής. Αυτή ήταν δεύτερο πόσο 50, 60 πόσο ήταν. Αυτός ήταν πάντα καβάλα στο άλογο, ερχόταν στο γονιό μας, πάντα καβάλα στο άλογο ένας χοντρός. Και αυτοί από πίσω, δίπλα στην Κοζάνη, ένα χωριό λέγεται Βαστήλακος, εκεί ήταν περισσότερο. Εκεί ήταν καπιτάν Μιχάλαρας. Λοιπόν, αυτούς τους είδα όλους. Πέρασε, αυτός ο καπιτάν Παντελής πέρασε από το χωριό μας. Είχαμε το χωριό μας ένα παιδί παλικάρι, ήταν 20 χρόνια τότε, δεν θυμάμαι. Ήταν ερασίδης και κατέβηκε στο χωριό και κάναμε παρέα, ερχότανε και είχε ένα πιστόλι με εξάρτηση όλα και τόλωσε το θείο μου να το κρύψουμε. Το κρύψαμε. Αυτός ο καπιτάν Παντελής αγαπούσε μια ερωτές και κολοκύσια. Για κόρη του Κόρακα, λέγα, τον Κόρακα, λέγα, για αυξηλή κοπέλα, αυτή ήταν πολύ αγαπητικά του Σταύρου. Για να την πάρει αυτήν εξόντωσε το Σταύρο. Ήρθε οι παροπίες και πήγανε στο σπίτι, ξέρανε που είναι, πήγανε στο Μιχαηλίδη το σπίτι, Στάφιος Μιχαηλίδης, εκεί το ψάχναν, δεν το βρήκαν, φύγαν, ήρθανε σε μισή ώρα με συγκεκριμένα. Αυτοί είχαν ένα υπόγειο, το Μαντρί, ήταν το Παχνί, εκεί η Αλεξανδρίπα που τρώγαν τα βόλια. Και από εκεί πέραμε, ήταν όξο. Λοιπόν, και τους βγάλαν, ήταν, πιάσανε τον Σταύρο και τον Μιχαηλίδη. Πήγα στην Κοζάνη, τον Σταύρο και τον πατέρα τους σκοτώσανε. Ο Στομιλία τον αφήσαν. Λοιπόν, και παντρεύτηκε αυτή τη Μαρίκα, η Κόρακα. Αυτός ο Παντελής ήταν 50 χρονών αυτή, 40, αυτή ήταν καμιά 25. Λοιπόν, θυμάμαι αυτή πάντα όταν κυκλώναν το χωριό μας στην Γερμανία ήταν για αυτή. Το τελευταίο, το χωριό μας το κάψαν τρεις φορές στην Γερμανία. Και τελευταία φορά ήρθαν στην Γερμανία, κυκλώσαν το χωριό μας κατά πέρα 50 μέτρα είχαν πολυβολείο, φύλακα. Μαζέψαν όλο τον κόσμο μπροστά, 10 μέτρα, 30 μέτρα του σπίτι μου, σε ένα λάκκο μέσα και εκεί γύρω γύρω βάλανε πολυβόλα. Ο κόσμος ήταν όλοι χωριανοί, πολλοί χωριανοί, καμιά διεχόσια θα ήταν, ξέρω. Εκεί και γύρω γύρω είχαν πολυβόλα γιατί να τους εκτελέσουν. Εγώ ήμανε μπροστά, εκεί πάντα, κολούσα. Δεν είχε ο σκοπός, εγώ πάλι εκεί κοντά.
και δεν έσπαξε και δεν αμέσα στον κόρο. Και εγώ σήκωσα τα χέρια και έδωσα πάρει στον πατέρα μου. Ο πατέρας μου μου λέει, φίλοι, θα μας σκοτώσετε. Εγώ, μικρό παιδί, έκανα, γύρισα, πήρα προς το δημόσιο, το δημόσιο δρόμο είχε ένα, μια γέφυρα μικρή, ήταν κατά μισό μέτρο ύψος, η τρύπα. Μπήκα μέσα και βγήκα με ένα νέο σκοπό, φίλοι, αν δεν είχε τίποτα. Και πάλι πήγα εκεί πέρα. Σε λίγο ήρθα ένας Γερμανός, συντροφέδες δύο κορίτσια. Τα έφερε στο μπαλκόνι στην αυλή του γραμματικού που του Ιάννη, εκεί τα ξέντισε, έδιναν μόνο με το μαλλιό και με τα παπούτσια. Τα θυμάμαι, τους έφερε μπροστά στον κόσμο, αυτές είχαν τα χέρια σταυρωμένα, δεν μιλούσαν καθόλου και σήμερα τα κεφάλι τους ήταν δύο Εβραίους που μπαίνανε το χωριό μας κρύβοντα, θέλετε. Λέγονταν Ούζα Άλβο και Ραφέλ Άλβο. Δύο κορίτσια, ένα ίδια και χρυσό. Τα θυμάμαι καλά, μαύρα μαλλιά, με ψηλό ταχούδι. Και εκείνη την ώρα μιλούσε στον κόσμο, εμάς, στο χωριό μας, ο φούραχος από την Κοζάρη. Ένας ο Ρωσοπόντιος από την Ρωσία ήξερε τα γερμανικά καλά. Αυτός και μετάφραζε. Του έφερε τα κορίτσια εκεί πέρα. Ο Γερμανός ούτε τα κοίταξε ο φούραχος, έκανε με το χέρι του νόημα. Και αυτός τις πήγε από εκεί 30 μέτρα στην Αχερόνα, 10 μέτρα από το σπίτι μας. Άκουσα πυροβολισμούς μοναχά και για να πάω στο σπίτι έπρεπε να περάσει δίπλα από την Αχερόνα. Τη σίδα. Ήτανε καμπένη Αχερόνα. Έβαλε ένα καμπένο καστρόλι στο λεβά, δεν ξέρω τι γιατί τα βάλει, και βγήκε και πήγε στο σπίτι μας και βγήκε σε νερό να πλένει τα χέρια. Η αδελφή μου τον όλο σε νερό και έπινε τα χέρια. Ήθελε και σαπούνι και σαπούνι ρίχαμε. Το θυμάμαι καλά ένας ψιός. Αυτές οι κοπέλες πήγαιναν δίπλα του σαν ούτε μιλούσαν, ούτε δάκρυσαν, δεν τα είδα. Ουτινά. Πήγαν, ήξεραν ότι σίγουρο θάνατο έχουν. Αυτές οι κοπέλες τρεις μέρες δεν αφήνανε να τους άφησουν. Τρεις γειτόνισσες μου, μια θεία μου, δύο θείες μου και μια γειτόνισσα, ζέφτανε τα βουβάλια τη νύχτα. Τις βάλα σε ένα σταμίνι και τους τραβήξανε σε ένα ρέμα. Εκεί είχε, σκάβανε η οικογένεια και πέρα χώμα για τα οικοδόμους. Είχε ένα λάκκο. Έριξαν εκεί μέσα και σκέβασαν με χώμα. Ο πατέρας του το 1945 ήρθε στο χωριό και τους βρήκε. Λοιπόν, το θυμάμαι πολύ καλά μπροστά μου σχεδόν εξαίρεσαν αυτά τα κορίτσια. Κύριε Φακέλη, για να προλάβουμε, γιατί δυστυχώς ο χρόνος περνάει και δεν θα προλάβουμε να πούμε βασικά πράγματα όπως είναι το κομμάτι της δικής σας παρουσίας στο βουνό και μετά της προσφυγιάς. Θα έλεγα να πηδήξουμε κάποια κομμάτια και να πάμε εκεί, γιατί έχουμε 25 λεπτά. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ το 46 πολλοί χωριανοί μας κρύβονταν. Κρύβονταν αντάρτες, ελαφίτες. Όταν δημιουργήθηκε το Ελλάς, στο Βέρμιο ήταν κάπως οι χωριανοί μας. Ερχόταν δύο κάθε μέρα, όχι κάθε μέρα, δύο τρεις φορές το μήνα δεν θυμάμαι, κρύβονταν, ερχόταν νύχτα και νύχτα κάθε μας. Φέρνανε προσκλήσεις για τους ελαφίτες. Στρατολόγος στο χωριό μας ήταν ένας γραμματικός γνωστικός, εξαδελφός μου. Αυτός πάντα με έβαζε την άκρη του χωριού αργά τη νύχτα και φεύγανε. Εγώ ήθελα να βγω αντάρτης και με λέει ο ξαδελφός ότι δεν μπορείς να φύγεις γιατί είναι δύσκολες οι συνθήκες. Τους φτάνησα μια φορά και δεν ήθελα να με πάρουν. Λέει, πραγματικά στο Βέρμιο ήταν δύσκολο το αντάρτικο. Αυτοί ερχόταν
Και πήγα πολύ ένας, ο αριψιός μου, όπως εξάρχος μου, έδινε τις προσφύγεις και ο ασύγης. Ορισμένοι φύγανε στον Ελλάς, ορισμένοι τους πήρανε φαντάρους. Λοιπόν, αυτό ήταν, εγώ το 47, πρωτού το Πάσχα, ήθελα να φύγω αντάρτης. Ήμασταν τρεις. Ήξερα που ο αντικαταστάτης του γραμματικού μου, για αυτόν τον πήρα φαντάρο. Πήγα σε αυτόν τον αντικαταστάτη, ανέβηκα στο κάρο, κουβαλούσε κοπριά και δεν λέει τελείωσε στη σπορά. Δεν τελείωσα, καλά μπόκια σφέρανε. Όλα είναι εδώ, λέω είμαστε τρεις. Ποιοι, λέει τον είπα, ποιοι είμαι εγώ και λίγο ακόμα. Λέει το Πάσχα θα μάθω αυγά και θα ξύλω. Και αυτή η υπόθεση από τότε ύστερα δεν το ξαναείδα, αλλά η αστυνομία κάθε μέρα όπου δεν βρίσκε ένα σαν φίλοι του μοναχοφύλακας έδρε και μία. Και μας βάζανε το βράδυ η αστυνομία, κοιμόμασταν σε ένα σταρτάκι το λέγαμε, εκεί και το πρωί μας βάζανε στον αρκοσυλλέκτη και κάναμε έλεγχο τον δρόμο. Αυτό γίνονταν μήνες. Μας κλείνανε στην αστυνομία. Την αστυνομία την οφειλώσαμε εμείς με συμβατοπλέγματα, κάναμε καταφύγιο, χαρακόμματα. Το 48, 5 Οκτωβρίου ήρθανε οι αντάρτες. Άκουσα το πάντζερ. Είχα ένα εξάρθρο, ήταν φαντάρος και αυτός μου έλεγε ότι πώς κάνει το πάντζερ, μπαμπού μου. Εγώ κατάλαβα ότι είναι αντάρτης. Εγώ είχα τα άρμια έτοιμα και το σακίδιο. Είμαι ανέτοιμος, διμέρος. Χτύπησε την πόρτα ο αντάρτης, βγήκα όξο και γύρισα και μας έφτανε 60 γύρω άτομα. Και εκεί τότε πήρα και την αδελφή μου, τις αδέλφες μου και την Μαρίκα Καλανταρίδου, του μάνα του Παναγιώτη. Λοιπόν, του Παναγιώτη του Κερμανίδη, του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, του παλιού ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Ναι, έχω ιστορία, και με αυτό, δεν το γνωρίζω, αλλά έχω ιστορία εδώ. Λοιπόν, βγήκαμε στο βουνό, εκεί στο βουνό αμέσως έγινε ανασυγκρότηση, εμένα με έκανε ο μπατάρχης αμέσως. Ένας χωριανός που έδωσε και το Πόμψο, έολο χαράιμα. Και φτάσαμε στη Βλάστη, ξημερώσαμε. Από τη Βλάστη πήγαμε στο Μακροχώρι. Από το Μακροχώρι κινηθήκαμε εκεί και μας δώσανε από 200 γραμμάρια έμαρε Ελλάδα πρώτη φορά. Και εκεί, από εκεί πήγαμε σε Μάο Γερμαό. Εκεί άρχισαν τα διδάσια. Σηκωθήκαμε εκεί και οι 20 μέρες μας βομβαρδίσανε και φύγανε από εκεί. Όλοι φύγανε στο μέτωπο μαζί με την αδελφή μου, εγώ και δύο ακόμα μας κρατήσανε στα έμπαιδα. Φύγαμε στη Γαλιθέα, κοντά στο πλατή, λεμό, εκεί, αυτό είναι γερμανό. Στην Πρέσβα, κοντά στη Λίβη. Εκεί αρχίσαμε, δεκπαιδεύαμε τους στρατευμένους. Εκεί στα γυμνάσια τραυματίστηκα τον Ιόνιο, τον γόνατο. Πήγα στο νοσοκομείο, στο βροντερό, το γενικό νοσοκομείο του Δημοκρατικού Στρατού. Με πήγανε με μια βάρκα από τη Μικρολίνη μέσα από τα Καλάμια να μην μαζί τα αεροπλάνο. Εκεί έκανα θεραπεία, γύρισα ξανά στο μέτωπο, στα έλεγα, πέρα τους Ναουσαίους. Ναουσαίους, πολλούς Ναουσαίους και οι τελευταίοι ήταν οι Ναουσαίοι. Εκπαιδεύτηκαν και φύγανε για τον μέτωπο. Έμειναμε εμείς μόνοι, δεν είχαμε κανένα. Ο Λοχαγός μας ήταν ο Γιώργος, αμέσως έκανε μια ενημερία και γάμαμε γυμνάσια πολλές ώρες. Πώς καταλαβαίνουνε σπίτια, πύλια. Ήμασταν όλοι οπλημένοι αυτόματα και κάθε ομάδα είχε από δύο κουρτούρες και ξεκινήσαμε. Πότε ήταν, τέλη Γενάρη πρέπει να ήταν. Και κάπου βαδίζαμε
νύχτα, αλλά δεν ξέρετε που δεν μας είπε που πάμε. Πηγαίναμε για τη Φλόριδα. Φτάσαμε κοντά στη Φλόριδα τα ξημερώματα, όμως εκεί σταματήσαμε, δεν μπήκαμε στη Φλόριδα, τελείωσε η υπόθεση της Φλόριδας. Γυρίσαμε πίσω και πέρασαν στην δεκατάστατη ταξιαρχία. Η δεκατάστατη ταξιαρχία ήταν στο Ρούγκερ. Ο λογαός έκανε ο Μαδάρχη εφεδρεία του λόγου. Είχαμε τηλεφωνήτρια και το τηλέφωνο στο Αμπρίδι. Εκεί βρήκα και τέσσερις ταμουσέους από τα έπαιδα. Αυτοί είχαν τις κουβερτούλους τους, θυμότανε, εγώ ούτε χρέη δεν είχα. Αλλά ήταν τα βρίζες, το δεν ξέρω γιατί. Έρχεται μια μέρα ο λογαός και μου δίνει εντολή να κατέβω στο Βαξόρι να φέρω άχυρα, βρίζα για να ψηλά στο Ρούγκερ, είχε τέτρα, δεν μπορούσε να σκάψει και ήταν κρύα τα αμπρία, δεν μπορούσε να αντέχανε. Και εγώ πήγα ένα άτομα, άοπλους, και έφερα αστάκια από το Βαψόρι και χάλισανε τα μικρό. Τέλος δεν τα πολεμικούμε, τον Απρίλιο ανασυγκρουθήκε ένας λόγος εφεδρείας του τάγματος. Εγώ είχα 7-8 άτομα, κάναμε ασκήσεις και προετοιμαζόμασταν για τη μάχη τα κουρκουσούρια. Η ομάδα, ο λόγος ο δικός μας είχε σκοπό να καταλάβει το ύψομα 1996. Κάναμε αναγνώριση με τον λογαγό Ιουμαλάκης, οι επίτροποι της Δημορίας, οι διβερίδες του επίτροποι, κοντά πολύ πήγαμε. Είδα τότε σειρά τα πυροβόλα που θα κάνανε άμεση βολή, τα τουρτούρες ήταν ανά 5 μέτρα πυροβόλο. Λοιπόν, τις 13 Μαΐου τα ξημερώματα ενισχύσαν την ομάδα μου. Φέρανε 3 ακόμη, ένα καποτέρ και είχα στην ομάδα με ένα λοχαγό Παλάσκας Κώστας λεγόταν. Ήταν τιμωρημένος που τον είχα στην ομάδα μου. Μόλις να πήγαμε για τη μάχη, ο λοχαγός τον ανέφεσε αυτόν τον Μαγαρχή και με ένα αντικαταστάτη. Μαζί η ομάδα μου είχε σκοπό να τυράξουμε στο αέρα το δεξί το πολυβολείο που το είχαμε συμπαθέσει. Πήγανε κοντά, ξεκινήσαμε το πρωί, όλοι μη τα χορεύανε, τραγουδούσαμε τα χαράματα. Την γέννη ώρα φτάσαμε κοντά στα πολυβολεία, εκεί μείνονταν προπαρασκευή, βομβαρδίζαν. Μόλις τα μάτια εμείς λιγώσαμε και τυράξαμε με τα πάντερ στον αέρα. Είχαμε 3-4 πάντερ. Αυτό το σαμποτέρ έδειξε ο Κώστας και εγώ. Και είχε και σταυρό, είχαμε και σταυρό. Ο σταυρός ήταν ένα σταυρό. Είχαμε ενάρκες. Αυτό ανακοίναζε τα συνδετοπλέγματα. Εκεί η μάχη τραυματίστηκε βαριά. Το δεξί το χέρι. Ευτυχώς ήταν μια νοσοκόμα κοντά, μια Μακεδόνα, Σλαβομακεδόνα, 15 χρονών. Αυτή δεν βρήκε και δεν ευθύνεσαι, δεν μπορούσε να σταματήσει το αίμα. Η σφαίρα ήταν την λεγόμενη φλογοφόρα διαντερές. Και από εκεί που χτύπησε, ήταν μικρή τρύπα από πολύ μεγάλη πύρου, κρέατα κρέμοντα. Αυτά τα λέγαμε ταμπτού. Λοιπόν, από εκεί εγώ έχασα τη ζωή μου. Ήρθε ο Παλάσκας Καλαβαθίας, ήταν και κατέβαινε προς τα κάτω και με βρήκε. Με γνώρισε και με σήκωσε και με κατέβαινε. Κατέβηκαμε στο το σταθμό επιδέσεων και εκεί πάλι με ενδυνέστανε. Εγώ αισθάνομαι πολύ άσχημα αισθάνομα. Έχετε την νοσοκόμα μου και λέει για σένα δεν έχουμε φορείο, να πας με τα πόδια. Φορεία είναι μόνο για το εγκεφαλιακό και κυριακό. Λοιπόν, με δώσανε μια κυρία, τριαγωνίστρια κοπέλα και ξεκίνησα. Ένα ήταν ένα πτωματάκι, μπράχος.
αφού πήγαμε, ήρθε ένα αεροπλάνο Spitfire, η κοπέλα ξαφανίστηκε αμέσως. Εγώ πήγησα ένα ποταμάκι. Πήγησα μέσα στο ποτάμι και με το ποτάμι ήταν μέχρι το λαιμό, αλλά όσο πήγαινα κάτω και αρέω, αλλά αυτό το ήξερα το ποτάμι εγώ, γιατί κάναμε κρούσεις. Και κατέληκα, ήταν προλογούμε, βρήκα ένα φορείο, ήταν εκεί, ψάχνησα στο φορείο, ήρθε ένας αξιωματικός με το πιστόλι, κάτι έλεγε, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα, έφερε τέσσερις και με συνοδεύανε, με πήγανε δεν ξέρω πόσες ώρες, όταν αλλάξανε με πήγαν τέσσερις κοπέλες. Και εκεί φώναζα νερό, νερό, διψούσα. Με κατέβασαν στο ποτάμι μέσα και ήπια όσο ήθελα. Και άνοιξα τα μάτια μου, βλέπω δίπλα μου τον Κώστα, τον Παλάσκα, ήταν στο πόδι της δραματίας Καβάλας Πάρογο. Και οι κοπέλες ρωτήσανε, από πού είναι αυτό το παιδί. Αυτή είναι ο Βαγγελάκος από το Μοτοκόβι. Αμέσως μάλιστα κατά ή δίπλα μου με κουβαλούσε μια εξάδελφή μου, Σοφία, δεν τα συγκινόταν αυτή, ήταν αυτοπούλκες. Δεν την γνώρισα, δεν έλεγα, αλλά εγώ είπα, είχα πειρετό. Με πήγανε στο νοσοκομείο, κάπου σε ένα δέξω εισβάμε που ήταν, μου στο τρίγωνο κοντά δέξω. Ήταν ένα τούνελ, ένα σπιτά. Εκεί είχαν κρεβάτια, σανίδια, εκεί κοντά. Με ήρθε ο γιατρός, περιμέναμε σειρά φορεία. Κάθε φορεία σειρά. Περιμέναμε, ήρθε ο γιατρός, μπαίνει το τράβο, έκοψε με το ψαλίδι τα κρέατα που κρέμονταν, με επίδεσαν και με βάλανε στο, εκεί στο σπηλιά. Το πρωί ήρθε να λέγω αυτοκίνητο. Και κατέβηκα με πήγα στην Κορυφά. Στην Κορυφά με βάλανε το τέταρτο βήμα στο σχολείο της Κορυφάς. Εκεί το θάλαμο που έλεγα ήταν δεν έμενε με τίποτα γύψο. Όλοι ήταν με την γυψάρα. Εγώ μόναχα περπατούσα. Αλλά έπασα μόλις οι πέντε και κάθε μέρα βγαίνει τα γυτάδες και τα συντόνια πύρο. Δεν μπορούσα να σταματήσω το πύρο. Ούτε ασπιρίζει δεν δώσανε. Στο φροντερό είχα και την κυρίνη. Λοιπόν, και δεν μπορούσα να σταματήσουν το οποίο. Είχαμε έναν γιατρό, ήταν Βούλγαρος. Αυτός με πήρε και με έβγαλε όξο, έλυσε το τράβο και δείτε θα κάνει κάθε μέρα δύο ώρες υγειοθεραπεία το χέρι. Και έτσι σταμάτησε το οποίο. Από την Κορυφιά πήγα στα Σύρενα, από τα Σύρενα ήταν ένας Πέτρος Σταχωτάκης, γιατρός, άσβαμος. Μπορεί να πήρε και ελληνικά εμπέλη για τις σπούδες στην Ελλάδα. Από εκεί 15 μέρες έκανα στα Τίλερα, κατάφυγαν από τα κλειά, δάχτυλα και καμπαράλικα και αυτά ακόμα δεν τα αισθάνομαι καλά. Πήγα στο Σούκ. Το Σούκ ήταν ένα στρατόπεδο, εκεί ήταν δεν είχε όλοι, είτε αόματοι, κοντά πόδια, χέρια και γυναίκες και άντρες. Λοιπόν, εκεί έκανα θεραπεία, εκεί Πέτρος ήταν ο Βόλιος, το λέγανε, Σιδερόπουλος, Βόλιος, ψευδόνιμο, με κομμένο πόδι. Εκεί έκανα θεραπεία, πήγαινα στο γιατρείο, ήταν μια παράγκα. Εκεί η γιατρίδα ήταν Πολωνέζα. Έβαζε το χέρι στο νερό, έβαζε και κάτι, έβαζε, άλλαζε το χρώμα και δεν έκανε γυμναστική. Ήταν και ένας βοηθός της, ένας Σάββας προσωπικός. Αυτός προσπάθησε να με σπάσει την αγκύρωση. Το πράγμα ήταν ανοιχτό ακόμα. Εγώ φωνάζα, αυτός με κρέμασε, με κρεμούσε τα κατρόνια ψηλά και ύστερα έβαλε τον άγγονά μου στο σύνο και του τραβούσε να τον σπάσει. Εγώ τον έχω γαγκώσει, φώναζα, αυτός τίποτα. Τον έχω γαγκώσει άσχημα. Αυτός έκλαιε περισσότερα από μένα ήταν. Με πήγανε στο διευθυντή, ο διευθυντής ο Βόλος, με ρώτησε από πού είσαι, που τραυματίστηκε,
και αντί να μπαλώσει εμένα, μάλλον για τώρα. Λοιπόν, από το σοκ έκανα συνέχεια θεραπεία. Ήρθε ο γιατρός Φωτόπουλος, νευρολόγος. Περάσαμε από τον γιατρό, εμένα με έβγαλε αντίκαρο. Άλλους τους έβγαλε πολλά, κάποια 20 άτομα για την Ελλάδα. Λοιπόν, εκεί ήταν και οι λεγόμενοι πολεμικατσίδες, δεν ξέρω αν τους έχετε ακούσει. Αυτοί κάναν το λιμοσυμπέρο και βαφρίζανε και αυτό, αλλά ο Φωτόπουλος τους είπε ότι διάβασε όλη την ιστορία του δεύτερου παγκόσμιου πόλεμου, δεν υπάρχει τέτοια αρρώστια. Αυτοί έπρεπε ψέματα κάνανε. Το βράδυ, αργά τη νύχτα, ήρθε το αυτοκίνητο να πάρει αυτού που δεν βγήκαν ικανοί. Εγώ πήγα κοντά εκεί, φόρταζαν τα νόματα, αυτοί ανέβαιναν στα αυτοκίνητα. Πήρησα εγώ στα αυτοκίνητα χωρίς να με φωναχτώ. Και κατεβήκαμε στην Ελλάδα. Κατεβήκαμε κοντά στην Κούλα πλατεία. Εκεί ήταν ένα αμπρί, ήταν το γραφείο διερχομένο, όπως λέω τώρα. Μπήκα με τη σειρά μέσα από τη φόρα και τα βράδια και μπαίνα μέσα και ξεφεύγανε. Εγώ έδινα άξο. Γέννη όξο με θύζει. Πώς έλεγε, ξαχωρίσε να ζαουκούσε από τον κόμπο. Πού τον κόμπι, λέω ναι. Τι νόμα τη ξέρεις, λέω πώς δεν την ξέρω. Η γυναίκα μου είναι. Λοιπόν ήταν ένας σταγματάρχης που είχε παρκευτεί στο πούλιο στην παιδιά χωριανή μου. Και με λέει, Πού, σε ποια ταξιδιού είμαστε, η ταξιδιά 14η, δεν θέλω να πάω στην 14η, θέλω να πάω στην 14η, γιατί έχω εκεί πολλούς χωριανούς. Και έτσι έγινε. Πήγα στην 14η, στην Κούλα πλατή, στον δικό μου το Αμπρί, ήταν απεριόριστο. Εκεί ο λοχαγός μου έκανε ο Μπαδάκη και είχαν 5 άτομα. Είχα 2 Τουρκίες, άντρες. Λοιπόν, να μην τα προελογούν, άρχισε μάχη στην Κούλα πλατή. Εκεί, κάτω από το δίκη, ένα υψωματάκι, κλάματα το λένε. Εκεί ήταν ο ουρανός, ο Κερβαμίδης, μαζί με την αγαπητή μου Μαρίκα και Λιάννη Χωριανή μου. Αυτό το καταλάβανε ο ουρανός. Ο Κώστας έφυγε και η Μαρίκα ήταν απάνω στο κύριο στο Κούλα πλατή. Αυτοί κατεβάσανε τα στάξη εκεί, ανοίξανε λάθος και τα παραχώσανε εκεί και φέρνουν από λογικάρι και μας κάναν άμεση βολή. Μας κοιτάξαν όλα τα πολυβολία στον αέρα. Εμείς μπαίναμε στα χαρακόμματα. Όταν διγονταρδίζανε αυτοί, εμείς φέρναμε πίσω στα χαρακόμματα. Μόλις σταματούσαν αυτοί κάναν επίθεση, εμείς απάλλονται. Και από το πρωί μέχρι να μας ηλεκτρίνουν τα φίλια ήταν. Δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν το ίσκομα με το ηλιοβασίλευμα τους σταμάτησαν, μάταν τα γραμματεία τα αυτόματα και ησυχία. 3 μέρες εκείνοι μας τα κυκλοβέρι. Δεν ξέραμε, δεν είχαμε επαφή με τίποτα, καταλάβαν οι κουραντές όλη την πρέσμα. Εμείς είμαστε κυκλοβέροι και έρχεται δίπλα μου ήταν ένας παιδί που είχε τον ασύρματο να με γυρίζαν έτσι και πήρε επαφή με τον γενικό αρχηγείο και τα φύγονται. Έρχεται την περίπτωση αργά τη νύχτα και με λέει να σπάσει το ένα ο πληγός κουτούρα και την άλλη από την πάλι και φεύγονται. Λέω γιατί, λέει και είμαστε κυκλοβέροι, φεύγονται. Λοιπόν και έτσι έκανα, χάλασα την κουτούρα. Πέταξα την πιάνη, το κινητό ωραίο έσπασα και ξεκινήσαμε. Κατεβήκα μετά από το θέμα, συγχωρήκα, η εμπορτοφυλακή έσπασε έσπασε το κρυό μπροστά από πίτερα και περάσαμε και φτάσαμε στο Μακροχώρι. Στο Μακροχώρι ήταν σε ένα ρίδασος, το χωριό μέσα το είχαν αυτοί. Όμως δεν μας πήραξαν, δεν ξέρω γιατί. Εκεί είμαστε, καθίσαμε όλη μέρα και το βράδυ ξεκινήσαμε. Είχαμε 2 μέρες να πιω νερό. Ξεκινήσαμε για τη Σφίκα, λέγανε. Περάσαμε κοντά Κόπας, δημόσιο δρόμο,
εκεί μας είχαν στήσει ενέργα. Πιάσαν όλες τις γυναίκες, εκτός στην Μαρίκα. Λοιπόν, εκεί εγώ με τον σύνδεσμο έγινα τελευταίο στην Μαρίκα. Πολύ αδύνατο, ανθιά. Ακόμα το τράμα μου είναι ανοιχτό. Το χέρι, η αγκύρωση, τα σκυλιά δάχτυλα παράλληλαν. Δεν είχα τίποτα. Και φεύγοντας, τρέχοντας, μόλις αυτή που είχε ρίξει, τρέχαμε. Και έπεσα πάνω σε ένα πολυβόλο, με ένα φαντάρο, είχε καλημέρο πόλη. Αυτό. Τώρα, κράτος του δε χόρτα, αυτός μόλις μας είδε, έφυγε. Έφυγε, δεν έφυγε, από δίπλα, όχι όμως, από δίπλα έφυγε. Έφυγε εγώ, άπαξα το δουλειό του. Και πέρασα το δημόσιο, κατεβήκαμε, μπήκαμε στο ρέμα για τη Σφίκα. Εκεί, με τον σύνδεσμο, γυράσαμε τα λάθυρα. Αυτός εξαφανίστηκε, έδινα μόνος μου, δεν ήξερα που να πάω. Πήρα τον ανήφορο, ανέβηκα πολύ ψηλά, δεν θυμάμαι. Βρήκα ένα κούφιο δέντρο καμπέλο, μπήκα μέσα, είπα μαύρα ρούχα τις μέρες και κοιμήθηκα. Ξυπνικοταξίδικα το μεσημέρι. Μόλις γύρω 8, βλέπω δεξιά αντίστοιχα, λέω δεξιά που να φύγω. Και εκεί άρχισα με το άλλο. Έκανα κάνα δύο άλματα, αυτή τη στιγμή τα πατούσαν. Είμαι σταυρωμένος. Άκουσα ήθελα την τουρτούρα. Δική μας ήταν καμία εκατοστή μέτρα από εκεί. Και τους καθελώσανε. Του πήγα, τους αντάμωσα τους αντάρτες, αλλά όχι το τάγμα μου. Εκεί δεν θα πληροφορήσω ότι εδώ ίσα φύγανε πολλές ώρες. Εγώ ξεκίνησα στον δρόμο, βρήκα ένα βαρέλι άρμυρα, πήρα, βρήκα και μια εκεί, δηλαδή την είχε ωραίες χλένες, άρπαξε και μια χλένη. Κατέβηκα στη Σφίκα, βρήκα ένα δωμάτιο, όλο γεμάτο, πράσινα, όλο γεμάτο, ήταν κουρασμένες. Πήρα δυο κουραμιλένι, πηδούσα, γυψούσα και ξεκίνησα το δρόμο. Έφτασα σε μια πλαγιά, δίπλα στο δάσος, βρήκα το τάβο μου, βρήκα την Μαρίκα. Εκεί οι κουραντάρες μας ρίξανε με τα αεροπλάνα αλεξοπλιστές, αντρίκυρα, όπως δεν αναρκούνε. Πήγαν οι σαμποτέρκοι, τους αφοπλίσαν και φέρανε με τα ξωτό τα αλεξίδια. Κύριε Ευαγγελή, ορίστε. Λοιπόν, είναι 10 η ώρα. Η εκπομπή ολοκληρώθηκε. Όμως, επειδή είναι συγκλονιστική όλη αυτή η περιγραφή σας, θέλω να σας παρακαλέσω να συνεχίσουμε αύριο, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, να ακούσουμε μάλλον από εσάς. Εγώ ακόμα τι είπα. Ναι, γι' αυτό. Και να ξέρετε ότι και αύριο θα έχουμε μία ώρα για να καταφέρουμε να πούμε όλα τα χρόνια και τα χρόνια της πολιτικής προσφυγιάς και τι έγινε εκεί. Οπότε θέλω να σας παρακαλέσω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι την ίδια ώρα στις 9, έτσι, για να μπορέσουμε να αφήσουμε την ιστορία να μας την περιγράψετε όπως ακριβώς έγινε. Γιατί τα άλλα μετά έχω την ουσία. Έτσι, τώρα, ακριβώς. Δεν προλάβαμε εγώ, δεν ήθελα να σας διακόψω, γιατί ήταν τόσο συγκλονιστική η περιγραφή των γεγονότων όπως τη ζήσατε και νομίζω ότι έτσι θα είναι και αύριο για να μπορέσουμε να καλύψουμε το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της έντονης ζωής που έχετε ζήσει και μας περιγράφετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω μαζί και με τον Πέτρο Λιάπη. Πέτρο, συγγνώμη που θα σε υποχρεώσουμε και αύριο, αν μπορείς να είσαι εδώ στην παρέα μας, έτσι για να κατευθύνουμε λίγο την κουβέντα. Με χαρά, Νικόλα. Λοιπόν, ραντεβού και πάλι αύριο. Λοιπόν, κύριε Βαγγέλη, καλημέρα να έχετε στην Κρακοβία. Καλημέρα, θα προσπαθήσω να συντρέψω. Εντάξει, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα σας.